Εκνευρισμός και ταλαιπωρία επικράτησαν και σήμερα στους διαδρόμους του νοσοκομείου Χανίων έξω από τα εξωτερικά ιατρεία. Μάλιστα, απελπισμένοι ηλικιωμένοι αποδοκίμασαν τις τραγικές ελλείψεις σε ιατρικά υλικά και τεχνικά μέσα που έκαναν δύσκολη τη ζωή όσων είχαν ραντεβού στο ακτινολογικό τμήμα. Το κυριότερο πράγμα είναι η υγεία του ανθρώπου. Προς Θεού. Προφανώς όμως, άλλη είναι η γνώμη της πολιτείας και των προμηθευτών. Γιατί μπορεί το Υπουργείο Υγείας να τα βρει και με τους προμηθευτές και σταδιακά να λυθούν τα προβλήματα από τις ελλείψεις σε αναλώσιμα ιατρικά υλικά, ο κίνδυνος όμως για χιλιάδες πολίτες παραμένει. Λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα στο νοσοκομείο, ενώ έχει μέσα και χαρτιά και απ' όλα. Αγκάθι συνεχίζει να αποτελεί για τη διοίκηση του νοσοκομείου Χανίων το ανεξόφλητο χρέος που αγγίζει τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Η κατάσταση είναι τραγική. Μέσα σε όλα τα προβλήματα εδώ και μήνες δεν λειτουργεί ο αξονικός τομογράφος, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να πληρώνουν σε ιδιωτικά θεραπευτήρια για να κάνουν την εξέταση. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα σωστό στο νοσοκομείο. Τι να πούμε τώρα. Τομογράφος δεν υπάρχει, γιατροί δεν υπάρχουν, όλα. Πρέπει να φτιαχτεί και μετά να περνά ο άνθρωπος να μην πληρώνει κτλ. Γιατί τώρα είναι δράμα η υπόθεση. Σαν ασφαλισμένος που είμαι, δεν δικαιούμαστε τέτοια κατηδία στην υγεία. Πρέπει να το φτιάξουν, αλλά λεφτά δεν έχουνε. Θα δούμε, τώρα θα ταλαιπωρηθούμε, αλλά εντάξει. Καθησυχαστικός αλλά και έντονα προβληματισμένος εμφανίστηκε ο διοικητής του νοσοκομείου Χαράλαμπος Δουλγεράκης, υπογραμμίζοντας ότι κάποιες από τις εταιρείες των προμηθευτών έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν θα αφήσουν ακάλυπτα έκτακτα περιστατικά και δεν θα κινδυνεύσει η ζωή ασθενών. Δεν θα αφήσουν κανένα έκτακτο περιστατικό. Χωρίς να το καλύψουν, άρα δεν θα αφήσουν τουλάχιστον οι εταιρείες που έχω μιλήσει εγώ να κινδυνεύσει η ζωή ασθενούς. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Θα πρέπει άμεσα να βρεθεί λύση για την προμήθεια των υλικών των νοσοκομείων. Εδώ και τρεις μήνες λόγω των απλήρωτων εφημεριών και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το πρόβλημα δεν έχει γιγαντωθεί. Αν πραγματικά η επίσχυση λήξει και αύριο χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε όλα τα τακτικά χειρουργεία, τότε το πρόβλημα θα είναι μεγάλο και επικίνδυνο για τους ασθενείς και για τον κόσμο που έρχεται στα νοσοκομεία. Σε ό,τι αφορά τον αξονικό τομογράφο, οι ιατρικές πηγές αναφέρουν ότι είναι θέμα ημερών η επιδιόρθωσή του. Δεν πρέπει να παίζουν με του κόσμου την υγεία. Το λέω. Αλλά γιατί το κάνουν? Γιατί αυτό?